Καλό μεσημέρι. Η ομοιοσύνη κρίνει και όχι μόνο η ομοιοσύνη, ο Μίλης Θεοδωράκης εγκαταλείπει το σπίτι που έστειλε για πάρα πολλά χρόνια, το σπίτι που δέχτηκε εδώ στην Ερευνητική ο Πάπου πολλές προσωπικότητες, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Βλέπουμε ότι τον συνοδεύουν χώρες και κάποιες αντρεγόνες και κάποιες σπίτι του. Το κλίμα είναι φορτισμένο, όλοι οι γείτονες εδώ περίπου έχουν βγει στα μπαλκόνια και έχουν καταλήξει κάποιο πρόβλημα. Πολλές φορές μέσα σε ενδέξει ήταν αναμενόμενο με ότι κάποια στιγμή θα άφηνε τον κόσμο αυτόν και όμως ξαφνιαστήκαμε γιατί για τις μερικές τέτοιες προσωπικότητες, τεράστιες, έχουμε την ευκαιρία. Κάντε λίγο συνάγκη μας. Ο Μίτσο Ράκης λοιπόν είναι μόνο στο σπίτι του. Σήμερα άφησε την ευκαιρία. Όσοι πληροφορήθηκαν το θάνατό του από τις εργάτες των ενός καθηγητών, αλλά και πολλά χρόνια στο διοδίκτυο, ήταν μίλησα με τον καλύτερα λόγια του κύριου που μπορούσαν να όλοι ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος που ζούσε τη ζωή με όλους τους τρόπους που μπορούσε στα άκρα, με όλες του τις αισθήσεις. Ζούσε πολλές ζωές, έζησε και κατάφερε να ζήσει πολλές ζωές μέσα σε 96 χρόνια και όσο και αν αυτά φαίνονται πολλά βουλά τα 96 χρόνια. Αυτά που δημιούργησε το παγκόσμιο φάσμα της μουσικής, γιατί έχει δημιουργηθεί και τα χρήματα.